Επιστρέψαμε και πάλι και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την αγαπημένη αστρολόγο εδώ της εκπομπής μας από το myastro.gr, Ολυμπία Χριστοδουλή. Καλησπέρα, Ολυμπία. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά, εσύ? Καλά, είναι Παρασκευή και ευχόμαστε να μας πεις πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα. Πολύ καλά μόνο. Α, το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε αμέσως. Είναι Παρασκευή και ευχόμαστε να έχεις να μας πεις πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα για αυτό το τριμεράκι. Είναι έτσι? Ναι. Θέλω και εγώ πραγματικά να λέω έτσι, όπως έχω κάνει τα πράγματα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Ναι. Να πούμε ότι το τρίμερο αυτό έχει ανάμειξες επιρροές, γιατί και προχθές μιλήσαμε και για το τετράγωνο της Αφροδίτης Ποσειδώνα. Ακριβώς. Είναι ενεργό. Μάλλον είναι ενεργό ακόμα. Ναι. Αλλά και για αύριο, και όπως θυμάσαι, είχαμε πει ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή γενικά στα πρόσωπα, στις καταστάσεις, στις εξαπατήσεις. Ναι. Αλλά παράλληλα για το Σάββατο τώρα αύριο έχουμε μια όψη τετραγώνου μεταξύ του Ήλιου και του Δία. Αυτή η όψη θα λέγαμε ότι μας παραπέμπει έτσι στη πιο ανάλαβρη πλευρά της ζωής, έτσι, την πιο αισιόδοξη. Θέλουμε να χαλαρώσουμε, θέλουμε να χαρούμε. Ναι. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία και να ξεφύγουμε γενικά. Ακριβώς. Από την άλλη, αυτή είναι η διάθεση που έτσι δημιουργείται. Τεράστια διάθεση για όλα αυτά που είπες. Τεράστια διάθεση, πραγματικά. Έχουμε, βέβαια. Ναι. Και θα γίνει αυτό, έτσι. Γιατί μπαίνουμε έτσι, υιοθετούμε μια πιο ανέμελη στάση. Αλλά το θέμα είναι ότι πολύ συχνά ξεφεύγουμε από το μέτρο. Και γενικά με την όψη Ήλιου Δία οδηγούμαστε σε υπερβολές πάσης φύσεως. Και αυτό θέλει προσοχή. Γιατί όταν μιλάμε για υπερβολές, μιλάμε και για οικονομικές υπερβολές. Αυτά είναι σπάταλοι, θα είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Θα είμαστε λίγο σπάταλοι. Μπορεί να χαλάσουμε λεφτά, μπορεί να χαλάσουμε περισσότερα χρήματα από ό,τι αντέχουμε, προκειμένου να ικανοποιήσουμε έτσι τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Επίσης και στη συμπεριφορά μας μπορεί να γίνουμε ιδιαίτερα απαιτητικοί ή υπερβολικοί, να αντιδράμε υπερβολικά απέναντι στους άλλους ή να ζητάμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μας δώσουν. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή. Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο? Πάλι δεν σας ακούω. Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο? Γενικά θα επηρεαστούν περισσότερο οι κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι του δευτέρου δεκαημέρου. Αυτή είναι που πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική τις ημέρες αυτές. Αλλά να τα δούμε και λίγο αναλυτικά. Ακριβώς. Και ας ξεκινήσουμε από τώρα από τον κρυό. Το αγαπημένο ζώδιο για ξεκίνημα. Αγαπημένο κρυό. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ένταση ή μία τάση υπερβολής των κρυών απέναντι στις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους. Πολύ πιθανά να θελήσουν να διεκδικήσουν κάποια πράγματα με πιο έντονο τρόπο από ό,τι συνήθως. Και είναι επίσης πιθανό να υπερβάλλουν προκειμένου να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Την ημέρα της Κυριακής καλό είναι να αποφύγουν συζητήσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μια απομάκρυνση από τα φιλικά πρόσωπα ή από πρόσωπο και να βγάλουν εντάσεις. Ναι. Και τις βραδινές ώρες είναι καλό να προσέχουν τις Κυριακής. Γενικά να προσέχουν να είναι πιο μαζεμένοι οι κρύοι το τρίμερο αυτό, στη συμπεριφορά τους και στο πώς αντιδρούν. Ιδιαίτερα οι κρύοι που έχουν γεννηθεί 9 και 10 Απριλίου. Ναι, σε ακούμε. Α. Δεν παίρνουμε τους τεχνικούς μας, προσπαθούμε να τα βρούμε. Ναι, εσύ τα λες και εγώ προσπαθώ να τα λέω στους τεχνικούς. Οπότε δεν πειράζει, όταν είναι η εκπομπή είμαστε. Ναι, γίνονται. Οπότε ναι, γίνονται. Για πες. Να περάσουμε στον Ταύρο. Στον Ταύρο. Όπου εδώ θα πούμε για τους φίλους Ταύρους ότι οι ειδήσεις και πληροφορίες που έρχονται στα αυτιά σας στο τρίμερο αυτό και που μπορεί να έχουν ένα αρκετά έντονο χρώμα και πιθανά να έχουν να κάνουν και με τα εργασιακά σας. Αποφύγετε να τις εμπιστευτείτε και πολύ περισσότερο να αντιδράσετε απέναντι σε αυτές. Υπάρχει μία τάση αναταραχής στο χώρο της δουλειάς που μπορεί να τη βγάλουν, να έχουν μία έντονη αντίδραση σε ασήμαντα πράγματα και να προκαλέσουν έτσι μία αναταραχή. Ναι. Επίσης οι Ταύροι θα θέλουν να ξεφύγουν, να χαλαρώσουν, θα έχουν εξόδους, θα έχουν επαφές περισσότερο κοινωνικού χαρακτήρα και στις οποίες ενδεχομένως θα περάσουν και αρκετά καλά. Ωραία. Τώρα για την Κυριακή, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τον σύντροφό τους. Ναι. Ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες μπορεί να δημιουργηθεί κάποια ένταση και προσοχή και με τα πρόσωπα από το χώρο της δουλειάς. Πάλι μια συζήτηση μπορεί να βγάλει μια ένταση τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Κυριακής.
αυτό που σε παίρνουν την Κυριακή είναι είσαι χαλαρός και είσαι στο σπίτι σου και σου μιλάνε για δουλειά. Λίγο το απόγευμα είναι λίγο. Άμα σε πάρουν Ολυμπία μου Κυριακή απόγευμα και σου μιλάνε για δουλειά, έστω να είναι διακνευριστής. Λογικό δεν είναι. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μέσα στη ζωή μας. Οπότε έτσι, πρέπει να το πούμε. Και έχουμε και ανάγκη τη δουλειά όσο τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Και πάμε στο επόμενο ζώδιο. Να περάσουμε λοιπόν στους διδύμους, όπου έχουν αρκετές εξελίξεις μέσα στο τριήμερο, οι οποίες αφορούν την ερωτική τους ζωή. Μπορεί να τους βγει μια τάση να κινηθούν πιο έντονα, πιο ακραία, προκειμένου να διεκδικήσουν πράγματα τον σύντροφό τους ή και τον σύντροφό τους ακόμα, ή και κάποιο πρόσωπο που υπάρχει πιθανά στη ζωή τους, αλλά να μην έχει προχωρήσει ακόμα σαν σχέση. Το τρίμερο αυτό μπορεί να κάνουν μια πιο, έτσι, να το πούμε, τολμηρή κίνηση προς τη μεριά του. Ναι. Ιδιαίτερα οι δίδυμοι που έχουν γεννηθεί 9 και 10 Ιουνίου έχουν εξελίξεις αρκετές. Ναι. Η Κυριακή τώρα περισσότερο είναι μια μέρα που θα θελήσουν να βγουν έξω, να κάνουν μια βόλτα ή και μια μικρή εκδρομούλα. Αλλά και εκείνη τις απογευματινές ώρες της Κυριακής καλό είναι να είναι προσεκτικοί στο τι λένε και στο πώς αντιδρούν σε αυτά που ακούνε. Γιατί μάλιστα, μπορεί από ασήμαντη αφορμή να δημιουργηθούν εντάσεις. Ωραία, και ας περάσουμε στο επόμενο ζώδιο. Και περνάμε στον καρκίνο, όπου κινούνται σε πολλά επίπεδα τα θέματα του καρκίνου, με πρώτο και καλύτερο τις σχέσεις του και τις συνεργασίες του. Και σήμερα ίσως πέρασαν από μια ένταση, στη σημερινή μέρα. Και στον οικογενειακό χώρο, εκεί εστιάζει περισσότερο το τριήμερο, να υπάρχουν εντάσεις ή αναστατώσεις με τα οικεία τους πρόσωπα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο απαραίτητα, και με τον σύντροφό τους. Απλά να βγουν έτσι κάποιες αντιδράσεις πιο έντονες. Γενικά βεβαίως και εδώ και οι καρκίνοι θα θελήσουν να το ρίξουν λίγο έξω, να περάσουν λίγο καλά. Από την άλλη μεριά τώρα, για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 12 και 13 Ιουλίου, είναι λίγο περίεργες οι μέρες αυτές, γιατί μπορεί να βρεθούν μπροστά σε κάποια ευκαιρία ή πρόταση, η οποία φαίνεται να έχει αρκετά καλές προοπτικές. Οπότε θα πρέπει να τη δουν έτσι πιο εξανυχιστικά. Και σοβαρά. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον και μπορεί να τους πάει και κάπου παρακάτω. Ωραία. Είναι αρκετά καλές οι μέρες για αυτές τις ημερομηνίες. Και πάμε στα λιονταράκια. Ορίστε. Να πάμε στα λιονταράκια. Πάμε στα λιονταράκια. Ωραία. Όπου και εδώ έχουμε ένα τριήμερο για τα λιοντάρια μας που έχει αρκετή κινητικότητα, μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα, συναντήσεις, εξόδους και η ερωτική ζωή δρομολογεί κάποιες αρκετά καλές εξελίξεις για τους λέοντες. Σάββατο και Κυριακή σχέσεις και συνεργασίες είναι σε πρώτο πλάνο και περνάνε και καλά και με τον ερωτικό του σύντροφο, αλλά και κάτι μπορεί να τους βγει εδώ το οποίο να αφορά τα επαγγελματικά τους και να έχει μια καλή προοπτική για παρακάτω. Ωραία. Και οι λέοντες, καλό είναι το απόγευμα της Κυριακής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο με τα πρόσωπα του οικείου του χώρου όσο και με τον ερωτικό του σύντροφο. Γιατί και εδώ, στον τομέα αυτό, μπορεί να υπάρξει μια ένταση η οποία να έχει και μια προσωρινή απομάκρυνση. Μάλιστα. Και πάμε στους Παρθένους. Ναι, βέβαια. Ωραία. Οι οποίοι Παρθένοι θα έχουν έντονα τη διάθεση να το ρίξουν έξω το τρίμερο αυτό. Άντε και καλό είναι να προσέξουν σε σχέση με τα χρήματα που χαλάνε, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να χαλάσουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν υπολογίσει ή να κάνουν κάποιες αγορές οι οποίες να είναι έτσι ακριβές. Ή να βγουν με τον σύντροφό τους και να ξοδέψουν παραπάνω χρήματα. Έχει ένα τέτοιο χρώμα για τους Παρθένους οι μέρες αυτές. Και την ημέρα της Κυριακής, για την ημέρα της Κυριακής μάλλον, περνάνε σε μια φάση που θα θελήσουν να μείνουν λίγο μόνοι τους, να οργανωθούν περισσότερο σε ό,τι αφορά τα πρακτικά τους ζητήματα. Ωστόσο, τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, μια είδηση η οποία μπορεί να αφορά την επαγγελματική τους ζωή, μπορεί να μην είναι ό,τι καλύτερο περιμένουν, που μπορούσαν να ακούσουμε. Την Κυριακή το απόγευμα, αυτό είπες. Ορίστε. Την Κυριακή το απόγευμα, είπες ότι θα έχουν κάποια δυσάρεστη είδηση για τη δουλειά. Μία είδηση έτσι που μπορεί να τους τσιτώσει λίγο, να τους αναστατώσει. Και να περάσουμε στους ζυγούς. Και βέβαια. Οι οποίοι και εκείνοι περνάνε αρκετά καλά το τρίμερο αυτό. Και εξόδους έχουν και διασκεδάζουν και βγαίνουν με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα, με τον ερωτικό του σύντροφο. Γενικώς βγαίνουν από τα συνηθισμένα τους όρια και πλαίσια για να εκτονωθούν λιγάκι, γιατί είναι αρκετά πιεσμένοι. Σάββατο και Κυριακή είναι καλύτερες μέρες για τους ζυγούς.
από τη σημερινή, γιατί μιλάμε για το τριήμερο. Ωραία. Για να έτσι χαλαρώσουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν καλύτερα και να αποκαταστήσουν και τυχόν ισορροπίες που μπορεί το προηγούμενο διάστημα να έχουν έτσι κλονιστεί και με τον σύντροφό τους. Α, μάλιστα. Και να περάσουμε στους Σκορπιούς. Ωραία. Για τους οποίους έχει αρκετή εσωτερική ένταση το τριήμερο και μπορεί να τους οδηγήσει σε κάποιες αντιδράσεις υπερβολικές, ιδιαίτερα απέναντι στον ερωτικό του σύντροφο. Και για την μέρα του Σαββάτου τώρα, για αύριο, ναι, πολύ πιθανά να έχουν και μια έξοδο περισσότερο κοινωνικού χαρακτήρα και να περάσουν και αρκετά καλά. Η μέρα της Κυριακής έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Ναι. Και παρόλο που οι πρωινές ώρες είναι αρκετά καλές για να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν ή ακόμα και να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν, από το απόγευμα και μετά καλό είναι να αποφύγουν συζητήσεις που αφορούν επαγγελματικά ή ακόμα και με πρόσωπα του κοντινού τους χώρου ή με τον σύντροφό τους να μην ανοίγουν κουβέντες οι οποίες είναι αδιέξοδες, γιατί μπορεί να μην καταλήξουν κάπου καλά. Ναι, και εντάξει, τώρα και Κυριακή τώρα να κάτσεις να τσακώνεσαι. Ναι, το λόγο. Αυτό λέμε. Άστα να πάει στην ευχή, κάτω τη Δευτέρα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, και πάμε στα ταξοντάκια, όπου έχουν διάφορες εξελίξεις μες το τρίμερο. Περισσότερο βεβαίως αφορούν την ερωτική του ζωή, όπου τη μοιράζονται με τον σύντροφό τους. Δηλαδή θεωρώ ότι τα ταξοντάκια έχουν έτσι ένα ιδιαίτερα ερωτικό τρίμερο. Έτσι με πολύ συνέστημα. Ωραίο αυτό. Ναι, και θα περάσουν και καλά. Το Σάββατο είναι μια καλή μέρα που μπορούν να εκτονωθούν, να βγουν έξω. Είναι αρκετά καλά, αρκετά καλή η μέρα του Σαββάτου. Και η Κυριακή, ιδιαίτερα οι πρωινές ώρες προσφέρεται για να βγουν με φίλους, να πάνε βόλτα κτλ. Και το απόγευμα καλύτερα να ασχοληθούν με τα πολύ προσωπικά τους πράγματα, να οργανωθούν, να δουν την εβδομάδα τους και να αποφύγουν συζητήσεις. Όλοι αποφεύγουμε συζητήσεις Κυριακή απόγευμα. Χαλαρώστε, βάλτε μια ταινία, βάλτε και ένα κρασάκι. Ακριβώς. Και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Έτσι να περάσει η Κυριακή που είναι και δύσκολη. Χαλαρό. Έτσι. Και έτσι. Να χαλαρώσουν και με ωραίο τρόπο και να αφήσουν την Κυριακή Ακριβώς. να περάσει χαλαρά. Ακριβώς. Και πάμε στους εγώ καιρούς. Ξέρεις, πολλές φορές τα γεγονότα μας πάνε από μόνα τους, αλλά γι' αυτό το λέμε, καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Μα γι' αυτό και ακριβώς κάνουμε προβλέψεις τριημέρου για να τα πούμε από σήμερα, ώστε Ακριβώς. να είναι πιο προσεκτικές στις κινήσεις τις επόμενες μέρες. Και πάμε στους εγώ καιρούς. Ναι. Για τους εγώ καιρούς, είναι ένα τριήμερο το οποίο έχει μια ένταση στα επαγγελματικά του ζητήματα, όπου μπορεί να υπάρξουν κάποιες εντάσεις με συναδέλφους, με ανωτέρους τους. Θέλει λίγο προσοχή στο πώς αντιδρούν και στη σημερινή μέρα. Ναι. Και η σημερινή μέρα έχει ένα βαθμό δυσκολίας για τους εγώ καιρούς. Μην ξελύνουν στο δικό τους ζώδιο. Είναι στο δικό σας ζώδιο. Έτσι ακριβώς. Περισσότερο συναισθηματική φόρτιση είναι, η οποία όμως βγαίνει και είναι ικανή να πυροδοτήσει εντάσεις. Ναι. Ωστόσο, οι εγώ καιροί του Δευτέρου Δεκαημέρου, ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν κάποιες πολύ καλές εξελίξεις ή και ανοίγματα, ναι, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά του ζητήματα τις μέρες αυτές. Αλλά αν δεν έρθουν οι προτάσεις. Συγγνώμη. Αν δεν έρθουν, λέει, οι προτάσεις. Ναι. Με το καλό. Ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο άνοιγμα για τους εγώ καιρούς. Όπως επίσης, μπορεί οι εγώ καιροι του δεύτερου δεκαημέρου να έχουν εξελίξει σε ό,τι αφορά και τα ερωτικά τους. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Και να περάσουμε στους συντροχώους. Οι οποίοι έχουν μάλλον μία διάθεση μεγαλύτερης απομόνωσης. Έχουν μία διάθεση να κλειστούν στον εαυτό τους. Να ασχοληθούν με τα θέματά τους, με αυτά που τους απασχολούν. Και Παρασκευή και Σάββατο είναι έτσι στα πιο κλειστά τους. Όμως κάποιες ειδήσεις που αφορούν τα εργασιακά τους μπορεί να έχουν κάποιες ευκαιρίες προς αξιοποίηση τις μέρες αυτές. Από την Κυριακή τώρα η Σελήνη περνά στο ζώδιο τους. Ιδιαίτερα οι πρωινές ώρες είναι πάρα πολύ καλές για να βγούνε, να περάσουν καλά, να δουν φιλικά πρόσωπα, να ανταλλάξουν σχέδια, ιδέες ή ακόμα και με τον ερωτικό του σύντροφο. Μάλιστα. Οι απογευματινές ώρες καλό είναι να, τις απογευματινές ώρες, συγγνώμη, καλό είναι να αποφεύγουν επαφές ή κοινωνικού χαρακτήρα, ακόμα και επαγγελματικού. Ναι. Γιατί έχει λίγο ένταση παραπάνω για τους συντροχώους. Ναι. Και ακόμα να προσέξουν και τις σχέσεις τους με τον σύντροφό τους, γιατί μπορεί να βγουν εντάσεις και εδώ. Και καλύτερα κλείσουμε. Να είναι περισσότερο αποστασιοποιημένοι από τα Σωστά. πράγματα.
Είπαμε την Κυριακή το απόγευμα για όλα τα ζώδια. Καλό είναι να μην γίνουν συζητήσεις. Καλό και... είναι, ναι. Γιατί κάπου, όλο και κάπου, σε κάποιο τομέα μπορεί να μας βγάλει πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Και να τελειώσουμε με τα ψαράκια. Όπου έχουν ένα πολύ ερωτικό τριήμερο. Α, τα ψαράκια. Ναι, θα τους βγάλει έτσι επιθυμίες πολύ έντονες να βρεθούν με τον σύντροφό τους, να περάσουν μαζί τους έτσι κάποιες πολύ έντονες στιγμές και ωραίες, ιδιαίτερα Παρασκευή και Σάββατο. Ωραία. Και μπορεί τώρα για τους ηχθείς να υπάρξουν και κάποιες ευκαιρίες οι οποίες αφορούν οικονομικά ζητήματα και που τώρα είτε ενδέχεται να βρουν μία λύση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους, ή μία μεθόδευση που θα τους διευκολύνει και θα τους κάνει να ανασάνουν. Ιδιαίτερα για τους ηχθείς που έχουν γεννηθεί 9 και 10 Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κυριακή, λειτουργούν λίγο περισσότερο απομονωμένοι, θέλουν να μείνουν λίγο μόνοι τους, να κάνουν μια ενδοσκόπηση. Αν και οι πρωινές ώρες είναι αρκετά καλές της Κυριακής, θεωρώ ότι και εκείνοι θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα πολύ προσωπικά τους πράγματα. Μάλιστα. Ωραία πάντα στα πράγματα για τα ψαράκια. Ναι, γενικά, να πούμε ότι είναι ένα τριήμερο το οποίο θέλει προσοχή στις κινήσεις μας. Ναι. Στο πώς κινούμαστε. Mm-hmm. Να μην λειτουργούμε υπερβολικά και να μην ξεφεύγουμε από το μέτρο. Πάμε μέτρο Ολυμπία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι από όλες τις φορές ουσιαστικά που ήσουν έτσι εδώ πέρα και μας λες όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που έχουμε να ζήσουμε. Πότε έρχονται όμως οι καλύτερες μέρες? Ξέρεις τι γίνεται, δεν υπάρχει καλύτερο. Ναι. Διανύουμε εποχές οι οποίες έχουν έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίες. Να, ας πούμε, μέσα στις επόμενες ημέρες έχει ένα πολύ όμορφο τρίγωνο της Αφροδίτης με τον ουρανό, το οποίο έχει έντονο ερωτικό χαρακτήρα, θα το αναλύσουμε. Ωραία. Όμως... Να πούμε και στις φίλες μας ότι Δευτέρα θα είσαι μαζί μας για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις. Βεβαίως. Από εδώ και πέρα η Ολυμπία Χριστοδούλη, έχω να σας πω ότι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή θα είναι κοντά μας, σίγουρα, έτσι για να πούμε τα αστρολογικά μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι, Ολυμπία μου, πες τα. Να έχουμε μια εικόνα, βεβαίως, γιατί λέμε τις γενικές τάσεις των ζωδίων, έτσι. Ναι, βέβαια. Είπαμε και την άλλη φορά ότι δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την προσωπική, την ανάλυση ενός προσωπικού. Έτσι, ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, η άλλη εβδομάδα είναι από τη μία καλύτερη, γιατί έχει ένα πολύ όμορφο τρίγωνο, Αφροδίτη ουρανό. Έχει όμως μία έκλειψη, και μία πανσέλινο με έκλειψη, η οποία έχει βαθμό δυσκολία. Σε ποιο ζώδιο δηλαδή γίνεται? Στις τελευταίες μοίρες του Κρυού. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία τα πράγματα. Ναι, και έχει και μία όψη, η οποία είναι αρκετά δύσκολη, που είναι η αντίθεση του Άρη με τον Ποσειδώνα. Μάλιστα. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Όλα τα καλά του κόσμου την επόμενη εβδομάδα. Ορίστε. Όλα τα καλά του κόσμου την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή. Έχει καλά, έχει καλά. Το θέμα είναι, πάνω απ' όλα είναι η δική μας οπτική γωνία, έτσι. Πώς μπορούμε να τα... Γιατί όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, Ολυμπία, νομίζω ότι μου ήρθε μια ιδέα. Πραγματικά θέλω να μου πεις για κάθε... την επόμενη φορά που θα σε έχουμε, τη Δευτέρα, και αν όχι τη Δευτέρα, την επόμενη Παρασκευή, γιατί θα έχουμε περισσότερο χρόνο και για την Παρασκευή. Θέλω να μου πεις για κάθε ζώδιο πότε να περιμένει κάτι έτσι καλύτερο, που θα, είναι, που θα υπάρχει τάση έτσι για καιρό να είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα μπορέσεις για κάτι τέτοιο? Είναι εφικτό ή ζητάω ό,τι να είναι? Ξέρεις τι γίνεται, όλοι έχουν τα σύν τους και τα πλήν τους αυτή την εποχή. Ναι. Ας πούμε τα σταθερά, η τετράδα των σταθερών έχει ένα Κρόνο. Ναι. Όπου γενικά όταν ακούμε Κρόνο, εννοώ Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους, έτσι. Ναι. Έχουν ένα Κρόνο που θεωρητικά, όταν ακούμε Κρόνο, λένε άπα πάμε στα λεπορή και τα λοιπά. Είναι όμως δίκαιος. Έτσι λένε. Είναι όμως δίκαιος ο Κρόνος. Ότι είναι ό,τι έσπειρε. Κάνει τα ξεκαθαρίσματα που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ναι. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, πολλοί από εμάς φέρνουμε κυριολεκτικά καταστάσεις, τις οποίες δεν έχουμε το κουράγιο να τις λύσουμε. Είτε είναι στα εργασιακά μας, είτε είναι στις σχέσεις μας. Και έρχεται ένας Κρόνος και μας ξεκαθαρίζει. Σωστά. Δεν είναι κακό αυτό. Απλά, σαν σταθερά ζώδια, ας πούμε, αντιστέκονται πάρα πολύ στην αλλαγή. Ακριβώς. Και φοβούνται το πράγμα. Και όλα, όπως μας έχεις πει και εσύ, όλες αυτές οι αλλαγές είναι για το καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Είναι πάντα για το καλύτερο. Ακριβώς. Το θέμα είναι η δική μας οπτική. Έτσι. Ολυμπία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σήμερα που είσαι μαζί μας. Να σου ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.